Και πιθανότατα αυτό να το μάθουμε από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, δηλαδή ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Γιάννη Καντέλη, τι πληροφορίες έχουμε? Ναι, το επικρατέστερο σενάριο είναι να υπάρξει ένα τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη ΣΥΑ αύριο ή την Πέμπτη. Όπως μαθαίνουμε, ο Πρωθυπουργός θα βγει ο ίδιος μπροστά να εξηγήσει για ποιους λόγους παίρνονται αυτές οι αποφάσεις από την κυβέρνηση, για άλλο ένα Πάσχα στην πόλη δηλαδή, αλλά ταυτοχρόνως να δείξει και το φως πολύ σύντομα στον ορίζοντα, αμέσως μετά το Πάσχα, παρουσιάζοντας έναν οδικό χάρτη με ποιον τρόπο θα ανοίξουν οι δραστηριότητες. Και μπορούμε να δούμε και τις πληροφορίες γι' αυτό. Για πάμε να δούμε, γιατί υπάρχουν πλέον, αρχίζουν να διαμορφώνονται και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ακριβώς. Το λιανεμπόριο πιθανότητα στις 3 Μαΐου. Αμέσως μετά το Πάσχα δηλαδή. Ακριβώς. Αμέσως μετά το Πάσχα, αυτή είναι η πρόθεση. Η κανονική του λειτουργία. Δηλαδή, αν μπορούμε να μπαίνουμε, να βγαίνουμε από τα μαγαζιά όπως παλιά. Τέλος το μήνυμα με λίγα λόγια για να μπορούμε να ψωνίσουμε. Στη συνέχεια είναι η εστίαση ΣΥΑ. Εδώ η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει ακόμα, γιατί όπως πληροφορούμαστε θα παίξει σημαντικό ρόλο και η αυριανή εισήγηση, την οποία θα κάνει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων που συνεδριάζει το πρωί. Παίζει από τις 6 έως τις 10 Μαΐου. Μία από αυτές τις ημερομηνίες είναι το πιθανότερο για το άνοιγμα της εστίασης, ώστε να ακολουθήσει λίγο αργότερα τα σχολεία στις 10 Μαΐου. Αυτή είναι η εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας. Επιμένουν πάρα πολύ στο να επιστρέψουν μαθητές στην τάξη. Υπάρχει μια ανησυχία με τα τελευταία κρούσματα. Θα δούμε τι θα πει και η Επιτροπή. Και εδώ είναι η ημερομηνία κλειδί. Ο τουρισμός στις 14 Μαΐου. Θα έχουν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα, ώστε η χώρα να είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους πρώτους τουρίστες που θα φτάνουν στη χώρα μας είτε με αρνητικό PCR τεστ, είτε έχοντας εμβολιασμό. Και νομίζω το στίγμα των προθέσεων αυτών της κυβέρνησης το έδωσε πριν λίγο ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Ακαδημία Στελεχών του κόμματος. Για να δούμε την συγκεκριμένη δήλωση. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να το προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επόμενες μέρες, θα αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε ρυθμούς κανονικότητας και η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει και πάλι να παίρνει μπρος, με προφανώς ημερομηνία ορόσημο τα μέσα Μαΐου, όπου σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία, σε επισκέπτες από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την ασθένεια, είτε θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό τεστ.